Γιαννάκη Ομήρου, του επίτιμου Προέδρου της ΕΔΕΚ, σε σχέση με το Κυπριακό μετά από συνάντηση που είχαν. Έλα Πέτρο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Εγώ μια ώρα κράτησε συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον πρώην πρόεδρο της Βουλής Γιαννάκη Ομήρου. Ο Μακαριωτάτος αναφέρθηκε βεβαίως και στο εθνικό θέμα σε εξελίξεις στις συνομιλίες. Να πούμε ότι εξέφρασε τη στήριξη προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά παράλληλα έθεσε, αν θέλετε και μου επιτρέπετε, έκφραση και τις γραμμές της Εκκλησίας, κυρίως όσον αφορά το εδαφικό, είπε, και τις εγγύησεις. Είναι οι δύο πυλώνες για τους οποίους ανησυχεί εντόνως η Εκκλησία, τον Ισαίο Μακαριότητος. Οι Τούρκοι σημείωσε φαντικά θέλουν κρατική υπόσταση, γι' αυτό πρέπει να διαφυλάξουμε και τις συνθήκες των Ελληνοκυπρίων. Από την πλευρά του, ο κ. Ομήρου είπε ότι πρέπει προς τώρα να δημιουργείται ένα κλίμα περίπου σαν το Μπούρκεστοκ. Ελπίζω, λέει, να αποφευθεί κάτι τέτοιο και με βάση τα όσα είδαν χθες το φως της δημοσιότητας, ο κ. Ομήρου είπε ότι υπάρχει ο κίνδυνος επιδιαιτησίας ή ασφιχτικών χρονοδιαγράμματων, κάτι που πρέπει να αποφύγουμε, είπε χαρακτηριστικά τουλάχιστον η δική μας πλευρά σε αυτές τις κρίσιμες ώρες. Εξέφρασε παράλληλα την εκτίμηση για τις εκκλησίες της Κύπρου, για την οποία, όπως είπε, πάντοτε ενδιαφέρεται για το εθνικό συμφέρον. Μάλιστα, έχουμε σχετικές δηλώσεις, απόσπασμα άλλα από τις σχετικές δηλώσεις, Πέτρο. Να σε ευχαριστήσουμε και να τις δούμε. Ιδιαίτερα πάνω στο εδαφικό, που πολλές φορές έχουμε πει και στον Πρόεδρο, αλλά και σε δηλώσεις που ευκαίρως ακαίρως κάνουμε, πρέπει να πάρουμε έδαφος για να επιστραφεί όγκος προσφύγων, ούτως ώστε να διευκολυνθεί και το περιουσιακό. Όσοι περισσότεροι πρόσφυγες επιστρέψουν, τόση διευκόλυνση θα τύχουν οι δύο συνομιλητές για να φτάσουν σε μια σωστή λύση του περιουσιακού, που είναι ίσως το πιο ακαθόδες θέμα. Μας ενδιαφέρει και το θέμα των εγγύησεων. Είδαμε την Τουρκία πώς συμπεριφέρθη και πώς συμπεριφέρεται επί καθημερινής βάσεως. Θέλω να τονίσω με έμφαση την ανάγκη να αποφευθεί ο κίνδυνος της επιδιαιτησίας ή των ασφιχτικών χρονοδιαγραμμάτων. Άλλωστε να υπενθυμίσω ότι όταν ξεκινούσε αυτή η φάση ή ο γύρος των διαπραγματεύσεων μετά την συμφωνία της 14ης Φεβρουαρίου του 2014, ελέγχθη ότι οι συνομιλίες θα είναι κυπριακής ιδιοκτησίας, χωρίς χρονοδιαγράμματα και χωρίς επιδιαιτησία. Η έντονη προτροπή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι το θέμα των εγγύσεων. Ουδεμία μορφή εγγύσεων πρέπει να υπάρξει. Πέραν της εγγύησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στον οποίο μετέχουμε ως ισότιμο κράτος, και βεβαίως το πλαίσιο ασφάλειας που δημιουργεί η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εποχή των κρατών υποκυδαιμονίαν και των προτεκτοράτων ανήκει στην περίοδο πρώτου-δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η μόνη περίπτωση κράτους υποκαθεστώς εγγύησεων είναι η Κύπρος. Αυτός ο αναχρονισμός οριστικά πρέπει να εκλείψει. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, να δούμε κάτι πολύ διαφορετικό. Μπορούμε όλοι λοιπόν